Πάμε. Η χώρα βιώνει μία κατάσταση εφιαλτική. Οι πολίτες αγκομαχούν καθημερινά. Και μέσα σε αυτά έρχονται και καταστροφικές προτάσεις που θέλουν να αποσαθρώσουν την κοινωνική μας λειτουργία. Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δώσει τη δυνατότητα σε εφήβους που δεν είναι καν ενήλικες να αλλάζουν φύλο είναι καταστροφικό για τον τόπο μας, είναι καταστροφικό για την κοινωνία μας. Δεν έχουμε δικαίωμα να σιωπούμε. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση μας έχει κάνει οικονομικά γιουσουφάκια. Τώρα θέλουμε να κάνουμε και πραγματικά γιουσουφάκια τους Έλληνες. Αυτό για μικρά παιδιά δεν έχει κανένα στοιχείο, καμία σχέση με τη δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού και σεξουαλικής προτίμησης. Κάτι για το οποίο υπάρχει πλήρης ελευθερία στην Ελλάδα. Αλήθεια, αυτά που μας λέει η κυβέρνηση για την αλλαγή του φύλου θα τα καλύπτει με δαπάνες ο ΕΟΠΗ στους ανήλικους, όταν δεν δίνει χρήματα για να καλύψουν τους εμβολιασμούς των μικρών παιδιών και μάλιστα εμβόλια τα οποία είναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Νομίζω ότι είναι μία μαύρη μέρα για την ελληνική κοινωνία και φοβούμαι ότι θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου με πολλές αρνητικές εξελίξεις, εκβιασμούς, συναλλαγές και δυστυχώς πολλούς νέους μας να τους φέρει να γίνουν έρμεα περίεργων συμφερόντων πάσης φύσεως. Ποιο συμφερόντο, κύριε Δακή? Πάρα πολλά. Όπως... Ένα μικρό παιδί μπορεί να δελεάζεται, μπορεί να εκβιάζεται, μπορεί να χρησιμοποιείται για χίλιες δύο παράνομες διαδικασίες. Παραδείγματος χάρη, ναρκωτικά, λαθρεμπορία τσιγάρων, λαθρεμπορία πετρελοειδών και χίλια δυο άλλα. Ναι, αλλά λαθρεμπορία με την αλλαγή φύλου του ή σχέση. Άμεση σχέση. Μικρά παιδιά, τα οποία μπορεί αύριο να δηλεάζονται με 5 ευρώ ή να εκβιάζονται για 5 ευρώ και να οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι αδύνατον να δεχθούμε η κοινωνία μας να επιστρέψει θεσμικά με ψήφιση από την Ελληνική Βουλή στο όνομα της δίθεν δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού που υφίσταται και υπάρχει στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στα γιουσουφάκια. Είναι μια μαύρη σελίδα για την ελληνική δημοκρατία. Μια μαύρη μέρα για το ελληνικό κοινοβούλιο.